Καλησπέρα σας, κύριε Δημητριάδη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα καλά. Σας στους ακροατές μας. Εσείς πώς είστε? Μια χαρά. Πώς μια πάνε χαρά. Τα πράγματα σε αυτή την πόλη? Ορίστε. Πώς πάνε, λέω, τα πράγματα σε αυτή την πόλη? Πώς τα βλέπετε? Προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε κάθε μέρα. Πείτε μου λιγάκι. Ναι, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να μπορούμε να βελτιώσουμε τα πάντα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εν τέλει, αν ψάχνετε, βρίσκετε κιόλας. Επομένως, ξημερώνει ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Να δούμε λιγάκι για την ομάδα αυτή της άμεσης επέμβασης σε βλάβες στους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Τι ακριβώς κάνει αυτή η ομάδα, κύριε Δημητριάδη? Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά μια τετραμελής ομάδα με ένα όχημα το οποίο έχουμε εξοπλίσει ανάλογα. Θα κινείται με βάρδια σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη, τα οποία έχουμε καταγράψει ή που καταγράφονται μετά από τις αιτήσεις δημοτών που θα γίνονται στα αντίστοιχα δημοτικά διαμερίσματα ή κατευθείαν στο Δήμο. Λοιπόν, θα γίνεται μια ιεράρχηση και ένας προγραμματισμός και θα πηγαίνουν άμεσα για μικρές βλάβες, όπως προφανώς χάρη κάποια σπασμένα πλακάκια, κάποια κολονάκια τα οποία έχουν χτυπήσει κάποια αυτοκίνητα ενδεχομένως και έχουν στραβώσει, έχουν πέσει τρύπες στην άσφαλτο. Mm-hmm. Αυτά να αποκαθιστούνται άμεσα. Ήδη δεν ξέρω αν είδαν προφανώς κάποιοι κάτοικοι του κέντρου και της δεύτερης κοινότητας στο οποίο επισκέφτηκε το συγκεκριμένο το όχημα. Πήγαν να φτιάξουν σε αρκετά σημεία έτσι ζημιές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από κολονάκια, από πλακόστρωτο, από πλάκες, δηλαδή μόνο ξεκολλήσει ή πλάκες οι οποίες είχαν σπάσει και τις είχαν βγάλει εντελώς. Από διάφορα έτσι θέματα τα οποία στην κυριολεξία λιμνάζαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μπορεί να κάνουμε λόγο για μικροπροβλήματα, κύριε Δημητριάδη, αλλά μια σπασμένη πλάκα μπορεί να οδηγήσει πάρα πολύ εύκολα στον τραυματισμό κάποιου πολίτη, ο οποίος μπορεί να σκοντάψει επάνω σε κάποιο πλακάκι το οποίο δεν έχει επιδιορθωθεί και μπορούν να αποφευθούν τα χειρότερα με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, πολύ καλό το ότι δημιουργήθηκε η ομάδα αυτή. Πάμε λιγάκι, κύριε Δημητριάδη, και στα απορρίμματα, θα ήθελα, τα αγκώδια αντικείμενα τα οποία καλύπτουν κυριολεκτικά επιφάνειες πεζοδρόμων στην Θεσσαλονίκη και φυσικά δυσχεραίνουν κατά πολύ την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών. Προσανατολίζεστε στην επιβολή ορισμένων προστήμων και αν όχι, πώς θα αλλάξει η εικόνα? Κοιτάξτε, των πεζοδρομίων της πόλης? Καταρχήν, ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο κ. Ζεϊμπέκης, κάνει μια πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία θα αρχίσουν σιγά σιγά να φέρουν τα αποτελέσματά της. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, μαζεύτηκαν 500 τόνοι ογκωδών, λοιπόν, από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυτό γιατί? Διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν τα οχήματα, είχαν διάφορα προβλήματα και δεν υπήρχε ικανός αριθμός για να μπορέσουν να κάνουν την περισυλλογή αυτών. Mm-hmm. Πλέον ουσιαστικά πολλά εκ των οχημάτων έχουν διορθωθεί, γι' αυτό και μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σαν διοίκηση, σαν καθαριότητα, με εντολές πάντα του Δημάρχου, εννοείται, του Κωνσταντίνου Ζέρβα, να μπορέσουμε να τα απομακρύνουμε. Τώρα, όσον αφορά τα πρόστιμα. Εννοείται ότι πρέπει και προσανατολιζόμαστε να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε οι παραβάτες να τιμωρούνται. Διότι, όπως έχω πει επανειλημμένως μέσα από τα ραδιόφωνα, από την τηλεόραση, από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορώ να το πω, τόσο εγώ, όσο και αντιδήμαρχος καθαριότητας, τόσο και οι συνάδελφοί μου, ότι τα μπάζα δεν αποτελούν αντικείμενο αποκομιδής από τους εργάτες της καθαριότητας. Αυτά πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα από εκεί πέρα, το αγκώδι θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός να παίρνουν τηλέφωνο στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να γίνεται ένας προγραμματισμός από εκεί για να έρχονται να τα περισυλλέγουν. Επομένως, πρέπει οι πολίτες να κάνουν πρώτα το τηλέφωνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η πολυήμερη ταλαιπωρία άλλων που θέλουν να περάσουν πάνω από δρόμους σε πεζοδρόμια και έρχονται αντιμέτωποι με όλα αυτά. Και ένα τελευταίο θέμα θα ήθελα να θίξουμε, κύριε Δημητριάδη. Το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Στην αμφιδρόμηση της Ιόνος Δραγούμης, σας πάω, λόγω του χάους αυτού που προκαλείται με τα έργα του μετρό του Βενιζέλου. Τι περιμένουμε αναφορικά με αυτό? Κοιτάξτε, θα γίνει τελικά η αμφιδρόμηση? Βεβαίως θα γίνει η αμφιδρόμηση. Δυστυχώς έχει καθυστερήσει λίγο παραπάνω η Αττικό μετρό να τελειώσει τη γειτονιακή μελέτη. Ένας λόγος είναι το ότι ελπίζει η συγκεκριμένη εταιρεία να τελειώσει το συγκεκριμένο έργο λίγο πιο μπροστά, οπότε θα το αποδώσουμε και πιο γρήγορα στην κυκλοφορία. Παρόλα αυτά, εγώ έχω ζητήσει και τους πιέζω αρκετά να τελειώσουν την κυκλοφοριακή μελέτη, προκειμένου να την βάλουμε σε εφαρμογή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το καλό νέο είναι ότι η Δωδεκανής, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει πολύ πιο γρήγορα η αμφιδρόμησή της, διότι πλέον δεν συντρέχει κανένας λόγος να υφίσταται η μονοδρόμηση η οποία είχε γίνει εξαιτίας των έργων του μετρό. Λοιπόν, οπότε θα την αποκαταστήσουμε, θα έρθει στην προφυστέρα κατάσταση της αμφιδρομικής κίνησης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.